Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα το νέο βιντεάκι θα έχει να κάνει με τους Έλληνες streamer, Ελληνίδες streamer και λίγο κατηγορία παικτών. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στα 1000 subs θα έχουμε giveaway στο YouTube. Γι' αυτό κάντε όλοι sub, like, καμπανάκι και τα σχετικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη μικρότερη κατηγορία των streamer, που απλά βλέπουν κάποια μεγάλα stream, ενθουσιάζονται, πιστεύουν όλοι ότι θα τραβήξουν full κόσμο, θα γίνουν διάσημοι εφόσον πλέον είναι στη μόδα full το stream, ότι όλοι θα κάνουν μια καριέρα στα stream. Έτσι, ο μικρός ο streamer κλασικά θα πάει και θα γλύψει τους μεγάλους streamer, μήπως τους δώσουν κάποια σημασία. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, γιατί ο μεγάλος streamer δεν θα ασχοληθεί μαζί σου. Ο μεγάλος streamer θα ασχοληθεί και θα σου δώσει σημασία μόνο άμα του κάνεις αρκετά donate ή αρκετά sub gift, μπιτάκια κτλ. Στην ουσία, άμα θα τον χρυσώσεις, θα πληρώσεις κανονικότατα τη διαφήμισή σου. Από εκεί και πέρα, ο μεσαίος streamer θα είναι αυτός που θα είναι ντε μη, θα τα έχει καλά με όλους σχεδόν, γιατί απλά θέλει να κάνει τη δουλειά του και να ανέβει, σε αντίθεση με το μικρό που αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει κάποιον μεγάλο streamer για να ανέβει, θα κάνει δράμα. Θα πει, όλοι οι μεγάλοι streamer είναι κλίκα, όλοι οι μεγάλοι streamer το κάνουν για τα λεφτά. Ναι μπρο, δεν διάφωνο. Προφανώς και γι' αυτό το κάνουν. Κανείς δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Προφανώς και είναι κλίκα γιατί ανακυκλώνουν τον κόσμο μεταξύ τους και πάντα έχουν κόσμο. Δεν θα φέρουν 1000 άτομα, 500 άτομα, 2000 άτομα σε σένα που έχεις 5 viewer για να χάσουν ένα κομμάτι από αυτούς. Που δεν θα το χάσουν, αλλά λένε. Πολύ μικροί streamer θα κάνετε δράμα, θα προσπαθήσετε με 1000-2 τρόπους να κρατήσετε έστω και ένα viewer από τους 100 για να μεγαλώσει το community σας. Δεκτό, αλλά οι πιο πολλοί το κάνετε με πάρα πολύ κακό τρόπο. Και αυτό το λέω επειδή το έχω ζήσει κι εγώ, να μου γλύφατε κάποτε τα ποτέτια μου, να σας κάνω host και μετά να πιάνετε τους viewer μου και να με κράζετε για να κρατήσετε έστω έναν viewer. Εντάξει, είστε απλά τραγικοί. Απλά κλείστε το stream, μην ξανανοίξετε ποτέ στη ζωή σας και καλή τύχη. Δεύτερον, είναι και οι μεγάλοι, τρίτον βασικά είναι και οι μεγάλοι streamer που απλά έχουν ανέβει με γνωριμίες, με την αξία του κανένας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι απειροελάχιστοι αυτοί που ανεβήκανε. Οι πιο πολλοί ανεβήκανε full με γνωριμίες, host από μεγάλα stream και αρκετό γλύψιμο και εννοείται δράμα. Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας streamer που να μην έχει κάνει δράμα. Γιατί το δράμα στην Ελλάδα δυστυχώς πουλάει. Δυστυχώς έχουμε κάνει τα ελληνικά stream, έχουμε μεταφέρει την τηλεόραση, έχουν γίνει Ανίτα και Στεφανίδου όλα τα ελληνικά stream πλέον. Έχουμε περάσει το θέμα του gaming community. Και έχουμε και λέμε. Μετά είναι και τα e-girl, η μεγαλύτερη απατεωνιά των ελληνικών stream, το πιο μεγάλο ξεφτιλίκι από όλα. Βλέπω κοπέλες που ανοίγουν stream και δεν ξέρουν τι θέλουν να streamάρουν ακριβώς. Από εκεί καταλαβαίνεις το τι έχει να δώσει ο κάθε streamer στο community του και τι να του μάθει, γιατί τα stream στην ουσία τα βλέπεις για να μάθεις κάτι, είτε από το game, είτε και για παρέα ακόμα. Όταν βλέπω όμως κοπέλες τον ανοίγουν stream και να είναι, παιδιά, τι θέλετε να streamάρω, δεν ξέρω. Σε αυτό το game δεν είμαι και τόσο καλή. Ναι, γιατί σε κάποιο game γενικό είσαι challenger, κοπέλια. Σε κάποιο game γενικό είσαι challenger. Θα σου έλεγα σε τι είσαι challenger, αλλά δεν μου το επιτρέπει το του YouTube. Έτσι. Από εκεί και πέρα, απλά ανοίγουν ένα stream γιατί έχουν δει ότι έχουμε κάποιους
γήπα ετούς, αρκετά μεγάλου streamer, οι οποίοι τι θα κάνουνε, θα δούνε μια ωραία κοπέλα, θα πούνε εδώ είμαι εγώ παιδιά, μην αγχώνεστε κοπελιά, θα σε ανεβάσω εγώ, bronze είσαι, ποιος νοιάζεται, θα σε πάω εγώ diamond. Και τρέχουνε όλοι. Μπρο, άμα καταφέρεις και γαμίσεις έτσι, ειλικρινά λυπάμαι για την νεολαία. Τίποτα άλλο. Ειλικρινά λυπάμαι για την νεολαία. Και πιο πολύ λυπάμαι για την κοπέλα που πουλιέται για να ανέβει ένα έλο και να ανέβει 100-200 viewer. Αυτό είναι κατάντια. Δεν είναι ούτε ξυπνάδα, ούτε τίποτα. Είναι απλά κατάντια και είναι γιαυτίσιμο, μέσα στη μάπα. Και οι περισσότεροι από εσάς, επειδή είστε κλασικά γήπες, απλά θα κάθετε και θα τις δώσετε σημασία. Θα τη χρυσώσετε και θα περιμένετε ότι θα σας δώσει κάποια σημασία, θα βγείτε κάποια μέρα μαζί της, θα κάνετε κάποια μέρα μαζί της. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κατασκέφτεστε γενικώ. Γιατί όταν ρωτάω πολλούς viewer μου κιόλας, γιατί βλέπεις αυτή, ας πούμε, εφόσον είναι άμπαλη, άσχετη, δεν κάνει κάτι, δεν προσφέρει κάτι, γιατί είναι ωραία κοπέλα. Οκ. Το Facebook και το Instagram να ανοίξεις, μπρο, θα δεις τουλάχιστον 100.000 πιο ωραίες κοπέλες από αυτή που τη βλέπεις μέρα νύχτα χωρίς να σου προσφέρει τίποτα. Γιατί είσαι απλά μη δέλτα. Sorry παιδιά για τις καθυστερήσεις, απλά δεν κάνω edit τα βίντεο. Ακόμα δεν έχω βρει κάποιον που να ξέρει να μου μάθει κάποιο edit ή να τα κάνει αυτός. Γι' αυτό είναι εντελώς live, δεν κόβω ούτε σκηνές, ούτε τίποτα. Είναι freestyle. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και την κατηγορία των μπρο παικτών μας στο ελληνικό Twitch. Που σου λένε, μπρο, εγώ όλα στη ζωή μου τα έχω ισορροπημένα. Εγώ βγαίνω, κάνω τη ζωή μου, έχω και γκομενάκια, έχω και το ένα, βγαίνω και στα κλαμπ. Για κάτσα να σκεφτώ. Main account στο Challenger 2000 game με 2500 game κάθε season. Άλλα 4 smurf account που είναι Diamond, ένα Master με 1000-1500 game το καθένα. Άλλα πόσα boost σε κοπέλες κτλ. Μπρο, ο χρόνος έχει 365 μέρες. 24 ώρες έχει η μέρα. Εσύ παίζεις 20 ώρες τη μέρα. Άρα σου μένουν 4 ώρες να κοιμηθείς. Πότε προλαβαίνεις ακριβώς όλα τα γκομενάκια και να κάνεις τη ζωή σου? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εκτός αν δεν ξέρω μαθηματικά και δεν βγαίνουν οι ώρες. Εκτός αν είσαι τόσο καλός που λύγεις όλα τα παιχνίδια στο 15 και πάλι δεν βγαίνουν οι ώρες. Άρα έχεις μάλλον, μπρο, είσαι ένας no-lifer που δεν κάνει τίποτα στη ζωή του. Έχει αφοσιωθεί να παίζει όλη τη μέρα LOL, μέρα νύχτα. Η ζωή του από τα 14 του μέχρι τα 20-25 του είναι να παίζει LOL. Δεν έχεις να διηγηθείς και να πεις τίποτα στο stream σου. Μπορεί να σε δούμε, γιατί μπορεί να έχεις κάποια skill υποθετικά και να έχεις φτάσει εκεί που έχεις φτάσει. Αν και όταν είσαι one trick pony, δεν μπορώ να σε θεωρήσω ότι είσαι skill παίχτης και καλός παίχτης. Άρα δεν υπάρχει λόγος να σε δω. Δεύτερον, το ότι κάνεις δράμα κάθε τρεις και λίγο και κάνεις τον κλόν στα stream, επίσης δεν υπάρχει λόγος να κάτσω να σε παρακολουθήσω. Ένα το κρατούμε. Ένα, άμα θέλουν να δω κάποιο pro player, θα πάω να δω το Faker. Που μπορεί να παίξει και Yumi top και να κερδίσει. Εσύ μπορείς να παίξεις ένα pick και να χάσεις στα μισά σου game και να λες ότι φταίει πάντα το team σου. Δηλαδή κάνεις αυτό που κράζεις, ότι κάνει ο bronze παίχτης που κράζει το team του. Και εσύ στο challenger, όταν ιντάρεις, κράζεις το team σου. Είσαστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο IQ. Μέχρι ένα σημείο. Άρα, τα ελληνικά stream γιατί γίνονται? Πιο πολύ γίνονται προφανώς για τα λεφτά.
και κάποιοι που λένε ότι δεν το κάνουν για τα λεφτά, νομίζω ότι είναι giga fail. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν κάνει stream, μεγάλος streamer, για τα λεφτά. Αλλιώς κανείς δεν θα είχε donate από κάτω, ούτε θα βάζε donate bar ή sub goal. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεύτερον, το κάνουν επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να βρούνε διαφορετικά γκόμενα στην έξω ζωή, άραγες κάπου πρέπει να δεχθούν. Και με αυτό μπορούν να δεχθούν πολύ απλά στο LOL. Ένα κολοπαίχνιδο που μας έχει καρκινιάσει όλους, πολλοί έχετε χάσει σίγουρα τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας, από το να βγείτε έξω, να παίξετε, να καβλαντήσετε, να κάνετε κάτι που θα σας μείνει στη ζωή σας. Κάθεστε απλά και παίζετε LOL, στριμάρετε πιο πολύ 24-7 και μετά γυρνάτε να πείτε στα stream ότι έχετε ζωή. Όχι μπρο, ζωή δεν έχει. Το ξανάπαμε. Δεν θα πείσεις κανένα. Φαίνεται από τη φάτσα σου πρώτα απ' όλα. Πάρτε παράδειγμα όλοι οι challenger παίχτες, τουλάχιστον οι Έλληνες, πώς είναι η φάτσα τους. Έναν ωραίο, συμπαθητικό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μαλάκες. No joke. Δεν υπάρχει. Ένας ωραίος συμπαθητικός που θα βγει έξω και θα γυρίσει να τον κοιτάξει γκόμενα, επειδή είναι αυτό που είναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άρα καταλαβαίνετε αυτά τα παιδιά γιατί αφιερώσαν τη ζωή τους να πάνε challenger και να στριμάρουν 24-7. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βρουν κάποια γκόμενα να τους μιλήσει. Το κλασικό e-girl που απλά θέλει να μπει σε ένα community, θέλει να βγάλει τσάμπα λεφτά, χωρίς να δουλεύει, χωρίς να προσφέρει κάτι, χωρίς τίποτα, χωρίς γνώσεις, δεν έχει να μεταδώσει. Δηλαδή, άμα δεις και έναν gold παίχτη, ένα platinum παίχτη, μέτριο, καλούτσικο, σε stream που να μην έχει viewer, έχει να σου μεταδώσει κάτι, έχει να σου πει κάτι για το game, που τα μισά μπορεί να είναι σωστά. Το e-girl δεν έχει να σου πει τίποτα. Το μόνο που έχει να σου πει, άμα της πεις ότι αυτό το κάνεις λάθος, θα σου πει άσε μας ρε νουμπά, ενώ την έχει μπουστάρει από τον bronze άλλο στο diamond και βγάζει γλώσσα. Αυτό είναι το χειρότερο που απεχθάνω. Και μερικές φορές το ζω και στα δικά μου stream αυτό, να έρχονται κοπέλες και να μου λένε ότι κάνω εγώ λάθη. Έτσι. Θα μου πούνε που κάνω εγώ λάθη ακριβώς. Τα e-girl που είναι giga boosted και χωρίς duo δεν μπαίνουν ποτέ. Όταν μπαίνουν duo και παίζουν solo queue, είναι max κανένα gold 4 με 10.000 game. Δυστυχώς αυτό είναι το ελληνικό community και το ελληνικό Twitch. Δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Θα είναι clown, γήπες και δράμα. Τίποτα άλλο. Ένα σοβαρό stream στα τόσα χρόνια στο LOL δεν έχει τύχει να βρω. Εκτός από μικρές, πολύ μικρές εξαιρέσεις που παίζει να είναι max 2-3 streamer σοβαροί στην Ελλάδα. Που να κάνουν αυτό που κάνουν γιατί το αγαπάνε και γιατί έχουν κάτι να διδάξουν και να μεταφέρουν στο community τους. Όλοι οι άλλοι απλά είστε κλόουν και δεν το λέω για δράμα ή οτιδήποτε. Μου είπατε κιόλας σε κάποια σχόλια στο Facebook το να κράξω κάποιο streamer. Θα γίνει και αυτό παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα γίνει και με επιχειρήματα γιατί κάποιοι μιλάνε πάρα πολύ. Απλά οι πιο πολλοί viewer όπως αναφέρθηκα και στο χθεσινό βίντεο είναι λίγο πρόβατα. Πιστεύουν ό,τι τους πούνε και όχι ό,τι βλέπουν ακριβώς το να ψάξουν. Λοιπόν, από μένα σήμερα αυτό ήταν το βιντεάκι. Δεν είχε πολλά πράγματα να πω. Θυμηθείτε να κάνετε subscribe γιατί στα 1000 sub θα έχουμε giveaway, like, καμπανάκι. Αύριο θα ανέβει καινούριο βιντεάκι αρκεί να μου πείτε τι θέλετε να κάνουμε. Έχω κάποια concept στο μυαλό μου που θα βγουν 1000 φορές καλύτερα από αυτό το βιντεάκι, γιατί αυτό το βιντεάκι μεταξύ μας είναι πατάτα, αλλά είπα να το κάνω.
Απλά προτείνετε μου κι εσείς από κάτω στα σχόλια τι concept θέλετε να κάνουμε, με τι να ασχοληθούμε και τι να συζητήσουμε. Τα φιλιά μου και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.